διαμπεράζονται ένα σοου του X-Factor πλησιάζουν και η αγωνία για το ποιοι θα βρεθούν σε αυτό κορυφώνεται. Και όλοι τα δίνουν όλα για να πείσουν την κριτική επιτροπή ότι αξίζουν μία θέση σε αυτά. Καλή διάθεση, αισιοδοξία και κέφι κυριαρχούν στις οντισιόν. Ο Θοδωρής Φωκάς με τη φωνή του και την αισιόδοξη άβρα του ξεσήκωσε κοινό και κριτές, κάνοντας το Θοδωρή Μαραντίνη και την Τάμτα να τα δίνουν όλα στο ρυθμό του The Way You Make Me Feel. Ο 16χρονος Ανδρέας από την Κύπρο συγκίνησε τους κριτές με την πολύ ιδιαίτερη φωνή του. Η ηλικία του προβλημάτισε λιγάκι, χωρίς τελικά να αποτελέσει εμπόδιο στην πορεία του στο σόου, αφού όλοι συμφώνησαν ότι θέλουν να τον ξαναδούν. Φοβάμαι που είσαι τόσο μικρός, αλλά είσαι μεγάλος εδώ, τι να κάνω. Η Βασιλική Μουρίκη φαίνεται να τα πηγαίνει εξίσου καλά με το ξένο, αλλά και το ελληνικό ρεπερτόριο και μας εξέπληξε ευχάριστα. Η σκηνική της παρουσία, η φωνή της, αλλά και η ενέργειά της άγγιξε την Κριτική Επιτροπή που την πέρασε με 4 νέες στην επόμενη φάση. Επέρασαν οι ζωές μας, δεν βρεθήκαμε ποτέ μας. Και τη θέση σου την παίρνουνε σκιές. Μ' αγαπάνε, με φροντίζουν, κάπου κάπου σε θυμίζουν κι εσύ έρχεσαι και φεύγεις όταν θες. Κι έτσι ζω μόνο για σένα, ερωτεύομαι για σένα, ετοιμάζομαι για σένα, περιμένοντας εσένα. Η Σάντρα έχει μεγάλες βλέψεις για το μέλλον και αυτό φάνηκε από την εμφάνισή της επί σκηνής. Προσεγμένη χορογραφία, μελετημένο styling και καλή φωνή, σε συνδυασμό με τη χαλαρή της διάθεση, κέρδισαν τους κριτές. Το έκανες και μόνη σου αυτό το. Οι οντισιόν τελειώνουν, το bootcamp πλησιάζει και όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην επόμενη φάση που είναι ιδιαίτερα δραματική.